Χαίρετε. Ένα βίντεο το οποίο δεν είναι προσωπικό. Είναι γενικό και θεωρητικό. Αφορμή είναι ένα προσωπικό συμβάν, το οποίο όμως δεν είναι σημαντικό. Λοιπόν, θα σας διαβάσω, θα σας διαβάσω ένα μήνυμα που ήρθε τη μέρα της γιορτής μου. Μου γράφει ένα πρόσωπο σε ένα από τα Messenger, σε ένα από τα Facebook Messenger, Χρόνια σου πολλά θέκλα μου και ό,τι υποθεί να χαίρεσαι το όνομά σου. Και εγώ απαντάω σε αυτό το πρόσωπο με το hands up, με ένα χεράκι πάνω. Και μου γράφει την επομένη. Τι εποχές ζούμε, γλυκιά μου, να κάνει ένα βίντεο γι' αυτό: Ότι το χεράκι έγινε ευχαριστώ και το ευχαριστώ πήγε περίπατο, ακόμα και στα πιο σημαντικά μας. Αν όντω είναι ευχαριστώ το χεράκι, τότε να σε καλά, καλημέρα. Και απαντάω εγώ σε αυτό το πρόσωπο. Θα κάνω ένα βίντεο για κάποιον που φλερτάρει μια γυναίκα. Αυτή του ξεκαθαρίζει πω δεν ενδιαφέρεται και αυτό δεν πιάνει το νόημα. Και βάζω έτσι και πέντε θαυμαστικά για έμφαση. Και μου απαντάει αυτό το πρόσωπο. Εντάξει, να κάνει και θα το δω. Σε ευχαριστώ πολύ. Οπότε κάνω αυτό το βίντεο. Το οποίο δεν το κάνω για σένα. Το κάνω γενικά. Για να μιλήσω λίγο για το φλερτ. Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο πράγμα το φλερτ. Είναι πολύ ωραίο πράγμα το φλερτ. Οι γυναίκε παραπονιούνται συχνά ότι οι άντρε έχουν σταματήσει να φλερτάρουν. Πολλέ φορέ οι άντρε λένε ότι θα ήθελαν οι γυναίκε να του φλερτάρουν. Όχι όλοι οι άντρε, κάποιοι άντρε. Και το βρίσκω και πολύ μοντέρνο και πολύ προοδευτικό και θετικό πράγμα αυτό ότι υπάρχουν άντρε ακομπλεξάριστοι που γουστάρουν να του φλερτάρει μια γυναίκα. Όμω, όμω, έχει κάποιου κανόνε το φλερτ. Ένα εκ των οποίων ο πιο σημαντικό είναι όταν. Κάνεις τι προθέσει σου ξεκάθαρε και το πρόσωπο το οποίο φλερτάρει κάνει ξεκάθαρο ότι δεν ενδιαφέρεται, είναι καλή ιδέα να σταματήσει να φλερτάρει. Λοιπόν, αρχέ Αυγούστου μου έρχεται ένα μήνυμα από ένα πρόσωπο που δεν γνωρίζω και μου γράφει. Μου γράφει κάποιε συμβουλέ σε σχέση με τον κήπο μου. Είχαν βάσει ένα βίντεο για τον κήπο μου και μου γράφει ε, κάτι συγκεκριμένο ότι δεν πρέπει σε κάποιο σημείο να φυτέψω κάτι γιατί θα πιάσει υγρασία ο τείχο κλπ. Και λέω και εγώ ευχαριστώ. Σκέτο. Καλά κάνει και μου το λε. Γιατί μου είπε εκείνο το σημείο που είπε ότι θα φύτευε κάτι, βλέπω ότι έχει ήδη ο ο τείχο εργασία, υγρασία και αν φυτέψει κάτι εκεί θα επιτείνει την υγρασία του σπιτιού. Και μου απαντάει αυτό ο άνθρωπο. Τον οποίο δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω ποιο είναι. Να σε καλά θέκλα μου και μια και απάντησε, θέλω να σου απολογηθώ. Ό,τι και αν έκανα που σε ενόχλησε. Που δεν ξέρω καν τι έκανα λάθο. Πραγματικά σου απολογούμε μέσα από την καρδιά μου. Ποτέ δεν είχα τέτοιο σκοπό. Εγώ δεν ξέρω ποιο είναι αυτό ο άνθρωπο. Απαντάω. Για ποιο πράγμα μιλά, δεν καταλαβαίνω. Και απαντάει. Νομίζω με μπλόκαρε στο instagram. Έτσι μου δείχνει τουλάχιστον, έτσι καταλαβαίνω εγώ. Δεν μπορώ καν να δω το λογαριασμό σου και προσπάθησα να επικοινωνήσω και τρει-τέσσερι φορέ από τη σελίδα σου εδώ στο Facebook, αλλά ποτέ δεν μου απάντησε. Εγώ εν τω μεταξύ εξακολουθώ να μην ξέρω ποιο είναι. Τι μου έγραψε, ρωτά. Για ένα παράξενο λόγο, τώρα βλέπω κανονικά τον λογαριασμό σου στο Instagram, δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Απαντά. Δεν μπλοκάρω κόσμο χωρί λόγο. Στη σελίδα σου εδώ στο Facebook μου λέει: Σου έστειλα τρει-τέσσερι φορέ να σε ρωτήσω γιατί με μπλόκαρε και να σου απολογηθώ αν έκανα κάτι, αλλά τίποτα. Εν τω μεταξύ, όντω δεν είχε έρθει κάτι σε σελίδα στο Facebook, γιατί η σελίδα μου στο Facebook, Θέκλα Πετρίδου, συγγραφέα, είναι συνδεδεμένη με το λογαριασμό μου στο Instagram. Οπότε, αν μπλοκάρω κάποιον από το Instagram, μπλοκάρεται αυτόματα και από τη σελίδα. Το απαντάω του κυρίου. Κάποιου που στέλνουν φλεκταριστικά μηνύματα, ναι, του μπλοκάρω. Η μόνη περίπτωση. Αλλά δεν θυμάμαι κάτι να έστειλε εσύ. Γιατί, παιδιά, σοβαρά, τώρα ένα μήνυμα έρχεται σε γουστάρο πολύ και θα θέλω να γνωριστούμε, τον μπλοκάρω, ρε παιδί μου. Στο άσχετο, στο χαμένο, εκτό του ότι δεν έχω διάθεση για φλερτ, δεν το θεωρώ και ιδιαίτερα κομψό. Και μου απαντάει αυτό το παιδί. Ναι, δεν θα το παίξω πάπια και να πω ότι δεν σου έστειλα φλερταριστικά μηνύματα. Σου είχα γράψει ένα-δύο φορέ μηνύματα πιο παλιά, αλλά ήμουν πολύ ευγενικό μαζί σου, αλλά πάλι τα άκουσα. Την τελευταία φορά όμω στο instagram σου έγραψα απλά ένα θέκλα μου και με μπλόκαρες του γράφω, Ε, άμα γράψει και τώρα φλερταριστικά μηνύματα, θα έχει ανάλογη μεταχείριση. Δεν είμαι ανοιχτή στο φλερτ. Πόσο πιο ξεκάθαρο είναι να πει Δεν είμαι ανοιχτό στο φλερτ. Έχουμε δικαίωμα όλοι οι άνθρωποι και να είμαστε ανοιχτοί στο φλερτ ή και να μην είμαστε ανοιχτοί στο φλερτ. Μου γράφει. Δεν χρειάζεται να μου μιλά έτσι απότομα, δεν θα γράψω τίποτα. Μετά θυμάμαι ότι αυτό ο άνθρωπο μου έστειλε μηνύματα όταν ήμουν παντρεμένη. Και τότε τον είχα μπλοκάρει, όταν ήμουν ακόμα παντρεμένη. Του λέω, ούτε όταν ήμουν παντρεμένη ήμουν ελεύθερη στο φλερτ, αλλά ούτε και τώρα. Μου γράφει, ξέρεις πόσο παράξερα νιώθω τώρα. Του γράφω, όχι. Μου λέει πάρα πάρα πολύ. Του λέει επειδή μιλάω ειλικρινά. Μου λέει νιώθω σύγχυση. Του γράφω. Είπα, δεν θυμάμαι ποιο είσαι. Δεν θυμάμαι να σε έχουν μπλοκάρει. Μπλοκάρω αυτού που φλεφτάρω. Είναι ξεκάθαρο. Έχει να κάνει με εμένα και πώ λειτουργώ. Δεν έχει να κάνει με εσένα. Είναι ο δικό μου τρόπο ζωή, του λέω. Παιδιά, και το εννοώ. Χωρί να σημαίνει ότι είναι κακό πράγμα μια γυναίκα να δέχεται φλερτ από το διαδίκτυο και να ανταποκρίνεται ακολουθώντα του κανόνε ασφαλεία που του έχουμε πει σε διάφορα βίντεο, αλλά είναι επιλογή ζωή να πει: Σε αυτή τη φάση τη ζωή μου δεν δέχομαι φλερτ. Δεν ξέρω μετά αν θα θέλω να δεχτώ. Και δεν ξέρω αν θα δεχτώ από το διαδίκτυο ή αν θα δεχτώ από εκ του σύνεγγι. Έθηκε ούτε ένα άνθρωπο να μην δέχεται φλερτ. Και ξα... του έγραψα τον ανθρώπου ότι είναι ξεκάθαρο, έχει να κάνει με μένα και το πώ λειτουργώ, δεν έχει να κάνει με σένα, είναι ο δικό μου τρόπο ζωή. Ούτε καν μπήκα να δω το προφίλ του ανθρώπου, σοβαρά. Δεν μπήκα να δω καν τη φωτογραφία του, δεν μπήκα να ασχοληθώ ποιο είναι, επειδή δικαιούμαι, δικαιούμαι να μην είμαι ανοιχτή στο φλερτ. Όχι, μου λέει νιώθω παράξενο επειδή σου μιλάω, γι' αυτό νιώθω έτσι, δεν σε κοροϊδεύω. Δεν θέλω να πω μεγάλε κουβέντε. Θα πω απλά ότι σε θαυμάζω, γιατί αν πω σε λατρεύω, θα νιώσει ότι είμαι υπερβολικό. Τώρα, πώ μπορεί να λατρεύει μια γυναίκα που δεν έχει γνωρίσει ποτέ από κοντά. Εγώ όταν το λέω μέσα μου δεν νιώθω καθόλου υπερβολικό και μην το πάρει ω φλερτ. Είναι μια πραγματικότητα. Ρε, παιδιά, πώ σου λέω ότι σε λατρεύει, πώ μπορεί να μην το πάρει ω φλερτ. Και είναι και κρύπη. Είσαι σπουδαία, σπουδαίο άνθρωπο. Μεγάλη μορφή και για τον κόσμο, αλλά και για τα μάτια. Του απαντάω ευγενικά. Ευχαριστώ πολύ να είσαι καλά αφού έχω ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν είμαι ανοιχτή στο φλερτ. Και απαντάει. Παρακαλώ και εσύ καλύτερα. Και αν σου έστειλα δύο-τρει φορέ μήνυμα στο Instagram, δεν ήταν για να κολλήσω. Να κολλάω είναι το Κυπριακό και το φλερτάρω. Δεν είμαι ανώμαλο ενοχλητικό που δεν έχει τι να κάνει. Απλώ το ένιωθα και σου έστειλα. Και τι δύο φορέ συγκεκριμένα σου είπα για τα πόδια σου, ότι είναι ωραία, τίποτα παραπάνω. Απλώ το ένιωθα έντονα μέσα μου και ήθελα να σου το πω. Τόσο όμορφα είναι τα πόδια σου. Μου δεν σχόλιο. Την τελευταία φορά όμω που με μπλόκαρε, δεν είπα τον παραμικρό. Είπα απλώ ένα θέκλα μου. Ναι, γιατί είδα το θέκλα μου και είδα τι είχε γράψει προηγουμένω που αμέλησα να σε μπλοκάρω και σε μπλοκάρ. Σεβαστό και απόλυτα κατανοητό ο τρόπο που λειτουργεί και μου εξήγησε πιο πάνω. Και εγώ αυτά τα έγραψα όχι για να σε πρίξω, αλλά για να σου εξηγήσω τι σου είπα και πώ λειτουργώ. Είχα κατάλαβα από την πρώτη στιγμή μου έγραψε πολύ ωραία πόδια, κατάλαβα πώ λειτουργεί. Έκανα λάθο. Δεν είμαι ξεμπλοκαρισμένο στο Instagram. Απλώ ήμουν από άλλο λογαριασμό <χ laughs> που διαχειρίζομαι. Και έκανα αναζήτηση στο όνομά σου χωρί να προσέξω ότι ήμουν από άλλο λογαριασμό. Και νόμιζα ότι με ξεμπλόκαρε. Και δεν απάντησα οτιδήποτε άλλο. Επειδή είχα πει πολλά. Ότι δεν είμαι ανοιχτή στο φλερτ. Και ότι τον μπλόκαρα επειδή μου έγραψε μηνύμα φλερταριστικό Ενώ ήμουν παντρεμένη. Αλλά και τώρα που πλέον δεν είμαι παντρεμένη, δεν δέχομαι φλερτ. Μου απαγράφει την επόμενη μέρα. Καλημέρα. Ελπίζω να έχει μια μέρα ήσυχη και όπω εσύ τη θέλει. Ελπίζω να μην, θύμω... μην θύμωσε μαζί μου εχθές Είναι το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα. Ένιωσα τόση χαρά που σου μίλησα, και α είναι και για λίγο που δεν θα το ήθελα με τίποτα. Σου στέλνω για να σου πω κάτι που σκέφτηκα και θα ήταν καλά να ξέρει. Εκεί στην πίσω αυλή σου, που υπάρχει χωμάτινη γωνία που δεν κατάλαβα γιατί υπάρχει, όχι απλά δεν πρέπει να φυτέψει, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να κλείσει με μπετόν. Σίγουρα θα τραβάνε νερά η τύχη σου, δεν είναι λογικό να υπάρχει εκεί. Αν και δεν είναι η δουλειά μου, μπορώ να σε βοηθήσω να το φτιάξουμε. Μπορώ και θα ήταν μεγάλη μου χαρά να σε βοηθήσω. Άρα ο άνθρωπο αυτοπροσκαλείται να έρθει σπίτι μου. Όπω και για τα δέντρα σου, αλλά και για τον κήπο σου, ό,τι χρειάζεσαι. Δεν είμαι κυπουρό, αλλά ξέρω αρκετά. Και θα ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή Ό,τι χρειαστεί και σκεφτεί να το κάνουμε. Και μιλώ σοβαρά. Δεν σου λέω κουβέντε να περάσει η ώρα. Καλημέρα. Όχι, ευχαριστώ απαντώ. Όχι για ποιο πράγμα. Για όλα, μου λέει. Του γράφω. Για όλα. Εντάξει, να είσαι καλά. Και του βάζω ένα χεράκι πάνω. Μετά από δύο εβδομάδε μου ξαναγράφει. Δεν καταλαβαίνω το γιατί θέκλα μου, αλλά όποιο και να είναι ο λόγο, λυπάμαι λοιπόν, πολύ που έγινε πάλι. Με ξεμπλόκαρε και με μπλόκαρε ξανά στο Instagram επειδή σου έκανα like. Δεν απάντησα κάτι. Την επομένη. Όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνει, να περνά όμορφα και να προσέχει. Φιλιά. Δεν απάντησα κάτι. Την μεθεπομένη. Δεν θα πει κάτι όπω φαίνεται, αλλά δεν πειράζει. Το πιο όμορφο βράδυ να έχει. Αυτά είχαν γίνει. Πριν μερικέ μέρε. Και μετά το βράδυ τη γιορτή μου, χρόνια σου πολλά θα έκλαμπε, ότι ποθεί να χαιρεστεί το όνομά σου και έβαλα ένα χεράκι πάνω και μου έστειλε το μήνυμα. Τι εποχές ζούμε γλυκιά μου, να κάνεις ένα βίντεο για αυτό, ότι το χεράκι έγινε ευχαριστώ και το ευχαριστώ πήγε περίπατο ακόμα και στα πιο σημαντικά μας. Αν όντω είναι ευχαριστώ το χεράκι τότε να είσαι καλά και του είπα και εγώ θα κάνω ένα βίντεο για κάποιον μου φλερτάρει μια γυναίκα. Αυτή που του ξεκαθαρίζει πω δεν, δεν, ενδιαφέρεται και αυτό δεν μιάνει το νόημα. Ρε, παιδιά, είναι πολύ ωραίο πράγμα να φλερτάρετε. Εντάξει? Το φλερτ είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Το θεωρώ πολύ ρομαντικό και πολύ όμορφο ένα άνδρας που του αρέσει μια κοπέλα να τη φλερτάρει. Όμω. Όμω. Και επίση το θεωρώ και ρομαντικό και όμορφο μια γυναίκα που τη αρέσει ένα άνδρας να το φλερτάρει. Όμω υπάρχουν κάποιοι κανόνε στο φλερτ. Πρώτα απ' όλα, φλερτάρουμε ανθρώπου οι οποίοι μετά την πρώτη κρούση που θα κάνουμε είναι θετικοί. Δηλαδή, αν κάνει την πρώτη κρούση, α στείλει το πρώτο μήνυμα. Αν στείλει ένα μήνυμα, γεια σου, τι κάνει, ή το μήνυμα που έστειλε αυτό ο άνθρωπο για τα πόδια μου. Θυμήστε με να μην ξαναβάλω φωτογραφία στο Facebook ή στο Instagram μου φαίνονται τα πόδια μου. Θυμήστε με, γι' αυτό πρέπει να το θυμάμαι. Λοιπόν. Δεν θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω ποια τη φωτογραφία. Κάνει τη φωτογραφία ήταν, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν. Κάνει μια προσπάθεια φλερτ. Στέλνει ένα μήνυμα σε έναν άνθρωπο. Αυτό ο άνθρωπο δεν σου απαντάει, σε μπλοκάρει ή σου λέει δεν ενδιαφέρεται. Εκεί καταλαβαίνει ότι δεν έχει περίπτωση να προχωρήσει αυτό το φλερτ. Οπότε, σταματάς να φλερτάρει αυτό το πρόσωπο που σου ξεκαθαρίζει ότι δεν ενδιαφέρεται. Είτε με πράξει και με λόγια. Στην παρούσα περίπτωση, εγώ ξεκαθάρισα και με πράξει και με λόγια. Αλλά και οι πράξει μου πήγαν του βρόντου και τα λόγια μου πήγαν του βρόντου. Όταν ο άλλο σου ξεκαθαρίζει ότι δεν ενδιαφέρεται, το σέβεσαι αυτό το πράγμα ότι δεν ενδιαφέρεται και επειδή οποιοδήποτε άνθρωπο δεν γνωρίζεις προσωπικά, δεν έχεις βγει μαζί του για καφέ, δεν έχεις πάει στο σπίτι του να φυτέψει τα δέντρα ή να βάλετε μπετόν στις τρύπε, δεν έχεις κάνει οτιδήποτε μαζί του, οτιδήποτε νιώθεις για αυτόν τον άνθρωπο είναι σε ένα καθαρά φαντασιακό επίπεδο. Δεν είσαι ερωτευμένο με έναν άνθρωπο που δεν τον έχει ζήσει, που δεν είχε ανθρώπινη διάδραση μαζί του, που δεν πήγε για καφέ, δεν πήγε για ποτό, δεν έχει συζητήσει εκ του σύνεγγυ για ώρε. Έχει απλώ μια ιδέα ότι αυτή η γυναίκα μου αρέσει. Το νομίζει ότι η γυναίκα αυτή δεν την ξέρει. Και δεν ξέρει ούτε τα κουσούρια τη, ούτε τα ύπια τη, τίποτα. Είναι όπω στην ιστορία που βλέπουμε στην τηλεόραση, σε μια σειρά ή σε μια ταινία, έναν ηθοποιό, μια ηθοποιό και λέγομαι ερωτευμένη με τον Brad Pitt. Η ερωτευμένη με τον Κλουνι Όχι, μάνα μου, δεν είσαι ερωτευμένη με τον Brad Pitt. Δεν είσαι ερωτευμένη με τον Κλουνι. Σου αρέσει ο Brad Pitt σαν άνδρα που τον βλέπει στην οθόνη, ρώτα και την Αντζελίνα που τον παντρεύτηκε εκεί και πάθε να χωρίσει. Λέω τώρα. Μπορεί να είναι η Αντζελίνα Τζολί που έφταιγε που χώρισε με τον Δεν γνωρίζω. Yeah. Όμω, με πρόσωπα άγνωστα, τα συναισθήματα που έχει δεν μπορεί να είναι παρά μια προβολή. Θα ήθελα πολύ να ερωτευτώ έναν άνδρα ο οποίο να μοιάζει με αυτόν τον άνδρα που παίζει αυτήν την ταινία. Ή θα ήθελα πολύ να είχα μια σχέση, να ερωτευτώ μια γυναίκα και να με ερωτευτεί μια γυναίκα που, μοιάζει με αυτή... που να μοιάζει με αυτή τη γυναίκα που βλέπω σε αυτό το βίντεο ή σε αυτή την ταινία. Δεν είναι έρωτα αυτό το πράγμα. Είναι φαντασίωση. Δεν είναι κακό πράγμα να επιδιώκουμε τις φαντασιώσεις μας να γίνουν πραγματικότητα, αλλά πρέπει να σεβόμαστε και τα θέλω των άλλων. Όταν ο άλλος μας λέει «Όχι, δεν ενδιαφέρομαι», «Όχι, δεν θέλω», «Όχι, δεν είμαι ανοιχτό στο φλερτ». Και παιδιά σας το λέω και το εννοώ, δεν μπήκα καν στην διαδικασία να δω το προφίλ του ανθρώπου. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι, δεν ξέρω ποιο είναι. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί γενικά δεν με ενδιαφέρει το φλερτ. Δεν, είναι είμαι σε μια φάση στο ζωή μου που δεν θέλω να κάνω φλερτ. Τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια ήμουνα σε σοβαρή σχέση αραβόνα και γάμου και με τίποτε δεν θα έκανα φλερτ. Γιατί είναι στι αρχέ μου να είμαι μονογαμική. Μετά το διαζύγιο μου δεν θέλω να κάνω φλερτ. Γιατί είμαι αλλού εστιασμένη. Η ενέργεια μου, οι σκέψει μου, οι προσπάθειε μου, οι δυνάμει μου είναι εστιασμένε αλλού στο να βρω τον εαυτό μου, στο να επανεύρω τον εαυτό μου, στο να επανεφεύρω τον εαυτό μου. Reinvent myself, λένε οι Αγγλέζοι. Γι' αυτό το λόγο έκανα τώρα και αυτό το ταξίδι και κάνω και αυτή τη δοκιμή να ζήσω σε μια ξένη χώρα. Γι' αυτό και γράφω το βιβλίο το καινούριο. Γι' αυτό και αναπτύσσω το κανάλι στο YouTube με περισσότερα live και διαφορετική θεματολογία. Εδώ είμαι δοσμένη και δικαιούμαι. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ερωτικό. Ο άνθρωπος είναι πολλά πράγματα και μπορεί να είναι πολλά πράγματα και στο φλερτ και στη σύναψη ερωτικών σχέσεων. Πρωτεύοντα ρόλο παίζει η ελευθερία. Όταν ο άλλος σου λέει όχι, είναι όχι. Να το δέχεσαι. Όταν ο άλλος σου λέει δεν ενδιαφέρομαι, να το δέχεσαι. Δεν ενδιαφέρεται. Και υπάρχουν και γυναίκες που το κάνουν αυτό, που συνεχίζουν να στέλνουν μηνύματα σε κάποιον ο οποίο. Μπορεί να μην έχει το θάρρος που έχω εγώ, εγώ έχω αυτό το θάρρος και έγραψα αυτά τα πολύ ξεκάθαρα μηνύματα επειδή είμαι ψυχολόγος, επειδή αυτή την περίοδο γράφω το βιβλίο για τον έρωτα και επίτηδε έγραψα τα μηνύματα, όχι να κάνω πειράματα πάνω στον άνθρωπο. Επίτηδε έγραψα τα μηνύματα γιατί θέλω να είμαι έντιμη. Σκεφτόμουν να μην τυχόν και νομίζει ο άνθρωπο αυτό ότι μπήκα και είδα το προφίλ του και δεν μου άρεσε οτιδήποτε και τον απορρίπτω. Του είπα την αλήθεια. Την πραγματική αλήθεια ότι δεν είμαι ανοιχτή στο φλερτ. Όπω επίση και οποιοδήποτε φλερταριστικό μήνυμα έρχεται στο inbox μου, είτε στο inbox μου στο Instagram, είτε στο Facebook, είτε οπουδήποτε αλλού, τον μπλοκάρω. Για παράδειγμα, έρθει μια φορά ένα μήνυμα. Ήταν και του γελασμάτου δηλαδή. <laughs> του γελασμάτου, δεν δηλαδή, ήταν για να γελά. Κάποιο άγνωστο, δεν ξέρω, ούτε καν το άνοιξα. Δεν το άνοιξα να το διαβάσω. Μου έγραψε κυρία Θέκλα τώρα που χώρισε, χρειάζεσαι μια ανανέωση από έναν νεαρό άντρα. Είμαι ένα νεαρό άντρα τόσων ετών, νομίζω στην ηλικία του γιου μου πρέπει να ήταν. Και αν ενδιαφέρει, είμαι εδώ. Δεν απάντησα καν. Δηλαδή, εννοείται ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να έχουμε συνέστηση του ποιοι είμαστε. Μιλάω για όλου μα. Ποια είναι η θέση μας στον κόσμο και πόσο μας παίρνει να πατάμε την αρχή της ιδιωτικότητας του άλλου ανθρώπου. Βέβαια θα μου πείτε κάποιοι, είσαι πρόσωπο δημόσιο εφόσον βγαίνει στο YouTube καθημερινά. Άρα θα έπρεπε να τα περιμένεις αυτά. Δεν κάνω παράπονο. Δεν κάνω παράπονο. Μπορώ να τα διαχειριστώ. Μπορώ να τα διαχειριστώ. Και δεν έχω θυμώσει με αυτό το μήνυμα. Επίτηδες κάνω αυτό το βίντεο, όχι ειδικά για αυτόν τον άνθρωπο, για όλους τους ανθρώπους, οι οποίοι επιδιώκουν με ζέση θα έλεγα, με ζέση, δεν θα πω εμμονή, θα πω με ζέση, με, μεγάλο, με, μεγάλη επιμονή. Θα πω με επιμονή, δεν θα πω με Επιδιώκουν με επιμονή να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση με ένα πρόσωπο το οποίο τους ξεκαθαρίζει είτε ότι δεν ενδιαφέρεται γενικώ για δημιουργία ερωτικής σχέσης ή δεν ενδιαφέρεται ειδικώ για ερωτική σχέση μαζί τους. Και το ένα και το άλλο πρέπει να γίνονται σεβαστά. Όταν μας πει ο άλλος δεν είμαι σε φάση για φλερτ, θα το σεβαστούμε. Οφείλουμε να το σεβαστούμε. Όταν μας πει ο άλλος δεν ενδιαφέρομαι για να ανταποκριθώ στο φλερτ σου, πρέπει να το σεβαστούμε. Και να μην το πάρουμε προσωπικά, γιατί δεν μας αφορά εμάς ότι ο άλλος δεν θέλει να ανταποκριθεί στο δικό μας φλερτ. Αφορά την προσωπική ζωή του άλλου ανθρώπου και το τι Επιλέγει συνειδητά εκείνο ο άνθρωπο να κάνει με τη ζωή του. Είναι επιλογή ζωή ένα άνθρωπο να ζήσει χωρί φλερτ. Δεν λέω να κάνουν όλοι αυτή την επιλογή ζωή που κάνω εγώ αυτή τη στιγμή. Ούτε λέω ότι είναι η καλύτερη επιλογή ζωή. Όμω θα έπρεπε ιδανικά στην κοινωνία μα να υπάρχει ελευθερία τη επιλογή. Επιλογή να είμαι διαθέσιμο ερωτικά και να είμαι ανοιχτό στο φλερτ και επιλογή να μην είμαι ανοιχτό στο φλερτ. Και να σεβόμαστε τι επιλογέ των άλλων ανθρώπων. Και όπω μια φίλη μου έλεγε προχθέ, παίζει πολύ ρόλο το κατάλληλο timing. Δηλαδή, την ώρα που εσύ είσαι ανοιχτό στο φλερτ, να είναι και το πρόσωπο που φλερτάρει ανοιχτό στο φλερτ. Εκεί αν είναι το κατάλληλο timing, ναι, μπορεί το πρόσωπο του άλλου εκείνου να σου δώσει την ευκαιρία να πάτε για ένα ραντεβού, να γνωριστείτε και αν μπορεί να προκύψει κάτι. Ή μπορεί να σου πει δώσει την ευκαιρία να το φλερτάρει και να ασχοληθεί με το φλερτ που κάνει επί τη ουσία και να σου πει Δεν μου αρέσει το φλερτ που κάνει. Δεν μ' αρέσει ο τρόπο που σκέφτεσαι. Δεν θέλει τέτοια πράγματα που θέλω κι εγώ. Σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω να συνεχίσει αυτό το φλερ. Πρέπει να μάθουμε και οι άνδρες και οι γυναίκε το όχι να το αποδεχόμαστε. Όταν κάποιο μα λέει όχι, να σεβόμαστε το όχι που μα λέει ο άλλο. Να μην θεωρούμε ότι με την επιμονή μου και με την υπομονή μου θα τον κάνω να με θέλει, θα την κάνω να με θέλει και θα τον γυρίσω υπέρ μου. Όχι, παιδιά, αυτό ονομάζεται stalking. Stalking, εμμονική παρακολούθηση. Είτε στην πραγματική ζωή, είτε διαδικτυακά. Κάναμε χθες, προχθές ένα βίντεο για το stalking. Όχι. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε το όχι. Και επί τη ευκαιρία επιγραμματικά να σχολιάσω, γιατί μου ζητήσατε εδώ και μέρες να σχολιάσω, αλλά ήμουν ήδη στο εξωτερικό και δεν είχα χρόνο να το κάνω, το σούσουρο που δημιουργήθηκε σε σχέση με κάποιες δηλώσεις που έκανε ένα πρώην παίκτη του reality εκείνου του Big Brother, ο οποίος μίλησε πολύ, 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 πολύ λαθασμένα, λέγοντας ότι Μιλώντας πολύ απαξιωτικά για τις γυναίκες, πολύ απαξιωτικά για τη γυναικεία επιλογή να μια γυναίκα να έχει ερωτική επαφή με κάποιον ή όχι, χρησιμοποίησε τη λέξη βιασμό σε ένα κόντεξτ κατάπτυστο και θεωρώ ότι αυτή η νοοτροπία είναι λαθασμένη. Ένα απλό σχόλιο, δηλαδή και έχουν γραφτεί τόσα πολλά στο διαδίκτυο από πολλούς ανθρώπους που είναι σκεπτόμενοι και έχουν γράψει έτσι πολύ εύστοχα κείμενα που δεν χρειάζεται εγώ να πω κάτι περισσότερο. Αυτό το βίντεο έχει αυτό το σκοπό, να καταλάβουμε ότι είναι ωραίο πράγμα να φλερτάρουμε, να μην σταματήσουμε να φλερτάρουμε, αλλά να μάθουμε να πιάνουμε τα μηνύματα. Όταν ο άλλος μας λέει δεν είμαι ανοιχτή στο φλερτ. Δεν είμαι ανοιχτό στο φλερτ. Δεν ενδιαφέρομαι για το φλερτ. Δεν θέλω συνέχεια να το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Κανένα άνθρωπο δεν θα μα ερωτευτεί και δεν θα μα αγαπήσει με την επιμονή μα. Το πολύ πολύ να μην θέλει να ακούσει για μα. Εντάξει. Την αγάπη μου σε όλου. Και παιδιά, φανταστείτε αν. Αχ, πόσα αντικρώμενα μηνύματα, πόσα αντικρώμενα μηνύματα. Διαβάστε λίγο το βιβλίο μου και οι άνδρες έχουν ψυχή, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μου δωρεάν, που έχει ένα κεφάλαιο που λέει οι άνδρες δεν φλερταρούν πια. Διαβάστε το λίγο. Γιατί με αυτό το βίντεο δεν θέλω να αποθαρρύνω τους άνδρες από να φλερτάρουν, από το να φλερτάρουν. Με αυτό το βίντεο θέλω να δώσω το ξεκάθαρο μήνυμα ότι όταν φλερτάρουμε ένας άνθρωπο, ένα άνθρωπο και μα δείξει και μα πει ξεκάθαρα ότι δεν ενδιαφέρεται, σταματάμε και το σεβόμαστε. filiação isso é